Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καθημερινά συναντάμε στον δρόμο μας ανθρώπους με ιδιαιτερότητες, τους οποίους ωστόσο συνήθως προσπερνάμε. Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ πώς είναι η ζωή και η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων και με ποιους τρόπους θα μπορούσαμε εμείς να τους βοηθήσουμε να έχουν μια πιο άνετη ζωή? Απόψε θα γνωρίσουμε ένα ιδιαίτερο και σπάνιο κορίτσι, το οποίο δίδει και αυτό καθημερινά τον δικό του αγώνα. Εκεί στο πουθενά και χάνομαι μετά. Να ξέρεις, όλη τη ζωή μου δίνω σώμα και ψυχή. Φτάνει πάλι να είμαστε μαζί, σε θέλω. Βρισκόμαστε στο δασάκι της Άχνας. Σήμερα θα μας ανοίξει τις πύλες της καρδιάς και της ζωής της η Νικολέτα Λιβαδιώτη. Μια 28χρονη κοπέλα η οποία από την πρώτη μέρα της γέννησής της ταλαιπωρείται με την όρασή της, όντας κατά 90% τυφλή. Η Νικολέτα όμως αποτελεί ένα παράδειγμα ζωής, το οποίο μέσα από την μουσική καταφέρνει να στείλει πολλά μηνύματα σε σχέση με την αποδοχή. Στα κρυφά, εκεί στα σκοτεινά, γεννιέμαι στα φιλιά. Γεννήθηκα με γλαύκωμα στα μάτια, είναι εκνεγετής. Το ανακαλύψαμε όταν ήμουν 40 ημερινό. Και από 3 μήνων αρχίσαμε τις επεμβάσεις μέχρι στα 26 μου. Βρήκα επιτέλους τέλος σε αυτό. Γιατί από μικρή ηλικία μπορώ να πω ότι σχεδόν δεν έζησα και παιδικά χρονιά λόγω πηγαίνω έρχοντας στην Αγγλία, επεμβάσεις και αυτά. Σύνολο από εκείνη την ηλικία μέχρι προπερσή έκανα 38 επεμβάσεις. Αρκετές μπορώ να πω. Η αλήθεια μπορώ να πω ότι τη μισή μου ζωή την πέρασα στα νοσοκομεία. Το γλαύκωμα στη δική σου περίπτωση πώς επηρέασε και επηρεάζει την όρασή σου? Βασικά στο η όρασή μου, η όρασή μου είναι μειωμένη 10% στο δεξί μου μάτι και βλέπει πολύ λίγο το αριστερό, που μπορώ να πω ότι κινούμαι άνετα με το δεξί μου μάτι χωρίς να νομίζει κάποιος ότι έχω κάποιο πρόβλημα. Είναι σαν να μην υπάρχει κάτι. Πολλές φορές, εντάξει, να φανεί εκεί που θα πάω να διασταυρώσω το δρόμο. Δηλαδή σε κάποιες ιδιαίτερες στιγμές είναι εκεί που το αντιμετωπίζεις κι εσύ. Αλλά αντιλαμβάνομαι έχεις βρει και τον τρόπο να το διαχειρίζεσαι όλο αυτό. Ναι, όταν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα, ας πούμε προσβασιμότητας, όπως στα φώτα να υπάρχει το ηχητικό σήμα για να πατήσεις το κουμπί για να παίξει, να περάσεις. Τούτο για μένα είναι η ευκολία για να περάσω απέναντι. Εντάξει, εγώ νιώθω ότι είμαι ανεξάρτητη γιατί πηγαίνω έρχομαι συχνά με τα λεωφορεία. Και Λευκωσία ακόμη, μόνη μου. Αλλά το θέμα είναι τη νύχτα που δεν είναι 24 ώρα, που εντάξει, μπορεί να μην μπορούν κάποια μέρα οι γονείς μου να με πάρουν. Εκεί τι κάνω? Ξέρω από 2 ημερό. Γιατί όταν γεννήθηκε η Νικολέτα, εγώ έπιασα τα μόρα και έφυγα από την κλινική. Την άλλη μέρα έπιασα τα 2 τα αγόρια και πήγαμε να δούμε τη μάμα και το κοριτσάκι, γιατί θέλαμε κοριτσάκι. Μόλις πήγα εκεί στην κούνια του μωρού, λέω της κοπέλας που ήταν εκεί, νοσοκόμας,
το μωρό μας κάτι έχει. Δεν γίνεται. Αλλά η μαμά είδε το παιδίατρο. Λέω της, κύριε, ξαναδείς. Εσείς πληρώνετε παιδίατρο, εμείς πληρώνουμε οφθαλμίατρο. Μαλή μου, γιατί. Λέω της, κύριε, ξαναδείς, πέδωσε του γιατρού και περιμένω να έρθει ο οφθαλμίατρος. Έκαλεσε με, πήγα στο γραφείο του, είδε με. Μαλή μου, τι θέλεις, κύριε Δέσποινα. Το μωρό έχει πρόβλημα. Είχε ωραία μάτια, μεγάλα, αλλά ήταν θολά. Μαλή μου, μα είναι τίποτε. Λέω του, μα πώς είναι τίποτε. Το μωρό να έχει πρόβλημα. Να τραβήσει υγρά, να περάσει η ώρα του μωρού, λέω του, να είναι στους πνεύμονες τα υγρά, όχι στα μάτια. Ήρθαμε σπίτι, εγώ δούλευκα στα ξενοδοχεία. Παρακαλούν να σχολάσω και μου πει μια ημέρα ότι η Νικολέτα μας είναι κρυολογημένη. Παρακαλώ. Να μου πεις γιατί. Θέλω να πιάω το μωρό και να πάω μόνιμο στον παιδίατρο. Έλα, λέει μου, είναι εγώ η Μαρία, να πας εγώ, άμα, λέει μου. Πώς να πας. Εξέταση του μωρό, λέει μου, δεν βλέπω κάτι. Αλλά ίσως πρέπει μωρό ακόμα. Λέω του γιατρέ, έχει πρόβλημα το μωρό μας. Μακάρα να με ψεύτησα, να φύγω εγώ ψεύτησα, γιατί δεν θέλω να είμαι αληθινή. Λέω του, είμαι εγώ ο γιατρός. Εσύ είσαστε. Όμως γράψε μου μια συνταγή, λέω του, ότι είναι κρυολογημένο το μωρό και δουλειά δική μου. Πάλι. Για να με δω εγώ το τσάς της Μαρία. Φεύγουμε, πήγαμε στον παιδίατρο στην Ορμήθηκε. Αλλή μου γεγονός, κάτι βλέπω, αλλά οφθαλμίατρο θα πάει. Ήταν Σαββάτσο. Την Δευτέρα λέω της, φεύγω, πάω οφθαλμίατρο να πάρω το μωρό, γιατί είπε μου ότι σαν μικρό καταράχτη, λέω της έτσι. Πάμε στον γιατρό, είδε εδώ, λέει μου, τώρα φεύγεις για το νοσοκομείο. Από μένα, λέει μου, φεύγεις τώρα, θα τηλεφωνήσω και να βρεθείς στο νοσοκομείο. Λέω, γιατί γιατρέ. Λέει μου, κοίταξε να δεις, να μην δεχτείς σε κανένα γιατρό να κάνει κάτι πας στο μωρό. Δεν μας περνάει μας, δεν έχουμε τα μηχανήματα. Λέει μου, το μωρό πρέπει να πάει εξωτερικό, το συντομότερο. Εντάξει, λέω της. Στις 3 ημέρες φύγαμε. Βαφτίσαμε την και φύγαμε. Δηλαδή ημερών, όχι μηνών. Πήγαμε στο Λονδίνο, στο Μόρφιο, το νοσοκομείο. Κάναμε το χειρουργείο. Πάμε στις 8 μέρες. Μας δει ο γιατρός, ξαναμπαίνουμε στο χειρουργείο. Πάμε στις 15 μέρες, να μας δει ο γιατρός και να φύγουμε, ξαναχειρουργούμαστε. Έκαμε 40 μέρες. Ύστερα στους 3 μήνες, στους 6 μήνες, στους 9 μήνες, στον χρόνο, επί εγώ κάπου 14 φορές, εκτός η Μαρία του Λευτέρης. Γιατί λέω τους, δεν αντέχω άλλο πιο, γιατί αρκήλεψε το μωρό. Μίλανε, καμνέν. Την τελευταία φορά με πει, άλλη μου, δεν μπορώ, γιαγιά, φκάλε μου τα μάτια μου, φκάλε μου τα, δεν μπορώ άλλο. Ήταν χειρουργημένο το μωρό, ήταν με τους επιδέσμους, ούλα. Ράγησα. Λέω, δεις, κοίταξε να δεις, Μαρία μου, δεν μπορώ να πάει, είναι κάπου χωρίς το πρόβλημα της καρδίας, έντυση που δεν αντέχω άλλο, για να μην την πικράνω. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Δεν το περίμενα ότι θα πήγαινε τόσο μακρινό. Νομίζω ότι θα ήταν πιο σύντομο, εννοείται, οι ταλαιπωρίες με τη ζωή της, με τις επεμβάσεις. Νομίζω ότι θα ήταν πιο λίγος ο χρόνος. Δεν το περίμενα ότι θα παίρνει τόσο πολύ χρόνο. 26 ολοκλήρα χρόνια, ναι, έτσι, ναι, που, ναι, που ταλαιπωρείται. Πολύ δύσκολο. Εντάξει, πέρασε γι' αυτό. Ελπίζω τώρα να πηγαίνουμε πιο καλά. Μακάρι, γιατί κουράστηκε και η ίδια και εμείς. Αλλά όσο χρειάζεται, θα είμαστε δίπλα της. Δεν θα την αφήσουμε μόνη της. Η Νικολέτα, που την γέννησε της, αν θυμούμε καλά, 40 ημερινών, παίζαμε μαζί, έναν άλλον, αλλά μόνο χαμογελάν. Από ό,τι καταλάβαμε εμείς, ότι που άκουαν τη φωνή μας,
Αλλά άμα την βγάζαν έξω στον ήλιο, έβαλε το ζεχνίδι μου πρόσωπο να μακέτησε. Καταλάβαμε ότι κάποιον πρόβλημα είχε. Και είπαν να πάρω στο οφθαλμία του. Και από ό,τι καταλάβαμε, διότι είπε μας ο γιατρός, όχι καταλάβαμε εμείς, είχε γλαύκωμα στο μάκι. Τούτη η ασθένεια είπα σύν ότι σε μια συγκεκριμένη ηλικία μου μια νόση. Και ήταν το πρώτο μωρό που γεννήκε στην Κύπρο μου το πρόβλημα. Ναι. Ξεκινήσαμε, πήγαινε την πρώτη φορά στην Αγγλία, νομίζω έκαμε ανάμιση μήνα, πολύ θυμούμε. Πήγαινε με την πεθερά μου, γιατί λόγω των δουλειών και οικονομικών, έπρεπε κάποιον να πάνε και εμείς να μιλήσουμε σπίτι να δουλεύουμε για να... Επιβιώσετε. Ναι, επιβιώσουμε. Μετά ξεκινήσαμε τέσσερις φορές το χρόνο η Αγγλία. Ήρθε στο σημείο που έπρεπε να πάνε και εγώ. Λόγω κούρασης πεθράς. Πήγαμε στην Αγγλία μετά από λίγο, 43 φορές. Έκαμε στην Αγγλία 34 επεμβάσεις. Είχαμε τις δυσκολίες μας, μετά Ελλάδα. Έκαμε και στην Ελλάδα επεμβάσεις. Και έκαμε και μια επέμβαση στην Κύπρο. Άρα ήταν μια ζωή του το πράγμα. Είμαι μια ζωή εξωτερικό, γιατρούς. Εντάξει, ήταν και το πιο ευχάριστο μου κάμουν να διαεί, αλλά ήταν κάτι που πρέπει να είναι. Πάμε λίγο πίσω στην παιδική σου ηλικία και να αναθύρεις κάποιες στιγμές από την μνήμη σου για να μου πεις πώς αυτή η ιδιαιτερότητα την βρήκες μπροστά σου ως έναν παιδί ανάμεσα σε άλλα παιδιά. Τι θυμάσαι από τότε? Θυμάμαι ότι κάποια παιδιά που ήταν και της ηλικίας μου ή και πιο μικρά ακόμη, όταν ήμουν 7 με 8 χρονών, και πιο πάνω ακόμη, με ρωτούσαν πώς είναι έτσι τα μάτια σου, εντάξει. Εγώ διερωθήκουμουν, εντάξει, ήμουν και μικρή μου και στον κόσμο μου. Πώς να το πω, δεν ξέρω ότι είχα κάποια ιδιαιτερότητα. Μεγαλώνοντας όμως το συνειδητοποιούσα. Υπήρχε έτσι αντιμετώπιση η οποία σου δημιούργησε κάποια πράγματα τα οποία τα σκέφτεσαι μέχρι σήμερα? Απλά τούτο που είναι ότι με ενοχλούσε κάπως η ερώτηση, με έκανε να σκεφτώ γιατί είναι έτσι τα μάτια μου κι εγώ. Αλλά εντάξει, έχει και φράσεις που μου έμειναν στο μυαλό. Που παίζαμε κάποτε και εντάξει, θέλω να την πω. Βασικά δεν είναι ούτε βρισιά, αλλά δεν θέλω να την πω πώς ακριβώς ήταν. Πάντες αναφερούνταν για τα μάτια μου πάλι. Ναι, υποτιμητικά φαντάζομαι. Δεν ξέρω πώς το εννοούσαν, αλλά εντάξει, ως σήμερα τη θυμάμαι. Ναι, ξέρεις, το ξαναντιμετωπίσαμε αυτόν και με τον Μιχάλη τον Μεταξά, τον οποίο γνωρίζεις. Ναι, το γνωρίζω. Ήμασταν πριν στο χάρισμα. Ήταν πολύ ζωηρή η Νικολέτα. Δεν ξέρω, λόγω του ότι δώκαμε πολύ σημασία θέμα λόγω του προβλήματος. Περάσαμε πολλά δύσκολο από τούτο για να έρθει όπως την ήθελα εγώ να την φέρω στο πορεία. Γιατί η Νικολέτα κάπου έβλεπε και τα άλλα μωρά που έκαναν πολλά πράγματα στη ζωή τους. Έρχεται και η ίδια και μου τα έκαναν στο σπίτι μετά, στο σχολείο που πήγαινε. Μπορεί να βλέπει τα μωρά να τρώμε τα χέρια. Έρχεται το σπίτι και θέλει να μου το κάνει στο σπίτι του το πράγμα. Μπορεί να φωνάζουν τα μωρά δυνατά, θέλει να μου το κάνει το πράγμα στο σπίτι πάλι. Της έλεγα, Νικολέτα μου, γιατί το κάνεις? Το τάδε μωρό μου το έκαμε το πράγμα σήμερα. Γιατί να το κάνω εγώ, ας πούμε. Νιώθεν ότι λόγω της ιδιαιτερότητας της έπρεπε να συμπεριφέρεται όπως ήταν και τα άλλα παιδιά, και στα καλά και στα κακά, αντιλαμβάνομαι, έτσι. Ναι. Αλλά εγώ ήθελα να μην το σκέφτεται καν το πράγμα, γιατί
Δεν έπρεπε να πούμε ότι έβλεπαμε να το κάνουμε. Εγώ ήθελα να τη δείξω να καταλάβει ότι δεν είχε κάτι που να κάνει το πράγμα η Νικολέτα, ας πούμε. Ούτε καν να το σκεφτεί ότι πρέπει να το κάνει το πράγμα που έβλεπε στα άλλα μωρά. Ναι, για σας ήταν ναι, η Νικολέτα, απλά η Νικολέτα. Ναι, ναι, δεν έβλεπα ότι είχε διαφορά από τα άλλα μωρά, ας πούμε. Μπαίναμε μέσα στο αεροπλάνο για να ταξιδέψουμε για την Αγγλία. Μόλις μπαίναμε, ξέρουν ότι θα πηγαίναμε στην Αγγλία. Ξεκίναν και έκλαιγε μέσα στο αεροπλάνο, που την ώρα που ξεκίναν το αεροπλάνο, δεν μπορεί να σταματήσει. Μετά μπαίναμε μέσα στο νοσοκομείο, καταλάβαινε από το χρώμα τις πόρτες, ξέρω εγώ. Ξεκίναν έκλαιγε μέχρι την ώρα που ήταν να φύγουμε. Δεν σταμάταν τίποτε. Μόλις τελειώναμε τελείως και να φύγουμε από το νοσοκομείο, ήταν ότι έξερε τρίτη ότι δεν ήταν να κάνουμε κάτι άλλο και φεύγαμε ότι είμαστε εντάξει. Αλλά ήταν απερπιστική η κατάσταση, πολλά. Επειδή ήταν τόσες πολλές φαντάζομαι. Ήταν και μωρό, ήταν διαφορετικά. Εντάξει, ως τώρα ας πούμε, να της πω να κάνω μια επέμβαση θα γίνει μεγάλο άγχος. Ναι. Ως τελευταίος που κάναμε την τελευταία επέμβαση, στην Κύπρο, ήταν πολύ δύσκολο. Που μια εβδομάδα προηγουμένως ξεκίνησε, μου έκαμε μετό, είχε πυρετό, ήταν που το άγχος, ας πούμε. Τελικά της είπα, ήταν η τελευταία επέμβαση, νομίζω θα πάμε πιο καλά και ήδη πήγαμε πιο καλά. Τώρα σε ποια φάση βρίσκεται με την όρασή της? Με την όρασή της, από ό,τι μου λέει και η ίδια, ότι είναι πολλά πιο καλή τώρα. Το βλέπω και εγώ, για να θέλει η ίδια να πάει μόνη της στη Λάρνακα να πιάσει το λεωφορείο, να πάει κάπου, ξέρω εγώ, να πιει έναν καφέ, ας πούμε. Εγώ έχω ακόμα την έννοια ότι νομίζω ότι μπορεί να χτυπήσει κάπου, ξέρω εγώ, με το αυτοκίνητο, ας πούμε. Μου λέει, μην έχεις έννοια, εγώ ξέρω τον δρόμο, ξέρω τα όλα. Πόσο κι αν πεις, νομίζω να έχει κάποιον που να έχει κάποιον άρρωστο μέσα στην οικογένεια του που να νιώθει και ευχάριστα. Δυσκολευτήκαμε, δυσκολευκούμαστε. Δώστε λόγο στην Κύπρα και ο Θεός βοηθός. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν δύσκολα και από οικονομικής άποψης, έτσι. Σίγουρα. Σίγουρα ήταν δύσκολα γιατί μπορεί να με φιλοξενάνε ο αφρός μου στο σπίτι του, αλλά δεν θα μείνεις κάνει και εμείς απαθείς κάτω που κατεβαίναμε. Με κάθε έξω που κάναμε, στήριζε μας 3-4 χιλιάδες λίρες τότε. Όμως, όξα στο Θεός, βγάλαμε τα πέρα. Εντάξει, δημιουργήσαν κάποια χρέη, αλλά κάθε γονιός είσαι νόμο κάμινο το πράγμα. Νόμιζε να είσαι γονιόν που να δεχτεί αφήκε το μωρό του άρρωστο. Γιατί είναι κρίμα να βλέπεις κόρα κοπέλα να βασανίζεται και να έρθει να σου λέει, ας πούμε. Μα σήμερα είδαμε που ήταν και πιο μικρή ακόμα. Και εμένα βλέπαμε και ρωτούσαμε ότι έχουν τα μάτια σου. Πληγώνεται το μωρό. Την άλλη ημέρα στο λεωφορείο το ίδιο. Κοπέλες μεγάλες. Αλλά ξέρεις, έχει κόσμο που ή περιέργεια ή που λύπηση είναι. Έλα, ας πούμε, ότι ήταν να χαρούν γιατί ήταν την κορούαν έτσι. Αλλά η Νικολέτα είναι τόσο έξυπνη που τα αντιλαμβάνεται να είσαι δίπλα της, ξέρει τι είναι να κάνεις. Είναι πολύ έξυπνο μόνο. Μακάρι ο Θεός να μας βοηθήσει να γιάνουμε, εν δεν θέλουμε λεφτά. Τα οικονομικά, άστα στην πάντα. Μόνο υγεία θέλουμε, τίποτε άλλο. Είσαι μωρά από την περιπέτσαση. Είσαι και μωρά όμως
εντάξει, ήταν ελάχιστα, γιατί δεν είχαμε στην Κύπρο, νομίζω ακόμα ότι δεν φτάσαμε. Να τα μωρά τούτα να τα προσέχουν, να έχουν μια διαπερώση τα μωρά, τα άλλα, να τα προσέχουν τούτα. Φύγε στο σχολείο του Σάχνα στο Δημοτικό. Είχαμε τις δυσκολίες και κάτω. Όχι, Δημοτικό, όχι, συγγνώμη. Ήρθε μια χρονιά στο Δημοτικό δακάτω. Είχαμε προβλήματα γιατί τούτα μόνο για σκάλι τα ξέρουμε όλοι εμείς. Δεν αποδεχτήκαν τον χρόνο, έναν τάλλον. Αναγκαστήκαμε στα παιδικά της χρόνια έως τα 12 να πηγαίνει σχολή τυφλών. Αναγκάζομαι κάθε πρωί νεό να πάω στη Ριζοελιά να εμπέρνω και ασύ αν η δουλειά μου ή Λευκοσία ή Λεμεσόνια ή Άννα πάω. Ήταν καθημερινότητα να πάω εμπάρω. Κάποιες φορές έφερναν την σπίτι, κάποιες φορές έπρεπε να πάω εμπιά σου εγώ. Νικολέτα ήρθε στο δασάκι της Άχνας, στο σχολείο εδώ, το 2003 και μπήκε στην εκτένταξη. Ήταν σε ηλικία να μπει στην εκτένταξη. Ήρθε από τη σχολή τυφλό και ήταν τότε με την επανένταξη και ήρθε στο σχολείο μας η Νικολέτα, μπήκε στην εκτένταξη. Εντάξει, υπήρχαν πολλά προβλήματα όσον αφορά τα μεθυσιακά προβλήματα, αλλά το μόνο που έτσι θυμούμε και ήταν ένα μωρό που ήθελε να ενταχθεί, ήθελε να μπει στο σχολείο. Θυμούμε στις αρχές η προσπάθεια της ήταν να, ας πούμε, να μπει μέσα στο χώρο του σχολείου. Άρεσε και να παίζει. Θυμούμε μια φορά έπιασε την μπάλα του μπάσκετμπολ και βγήκε έξω και ήθελε να παίξει μέσα στο γήπεδο. Και βγήκα και εγώ έτσι και παρακολουθούν, λέω να την αφήσω. Το μεταξύ σε συνεννόηση με τον διευθυντή, να την αφήσω να παίξει, να δω τι θα κάνει. Έτρεχε, έτρεχε. Δηλαδή ένιωθε ότι ο χώρος, ας πούμε, ήταν ελεύθερος για την Νικολέτα. Ήταν σαν τον περιορισμό προηγούμενο στο μωρό. Όταν έρθει στο σχολείο, νιώθε ελεύθερα. Σιγά σιγά μπήκε και στην τάξη. Εντάξει, είχε προβλήματα στην τάξη με την έννοια ότι έπρεπε να έχει φακό, να βλέπει τα γράμματα που ήταν πολύ μικρός ο φακός. Έρχονταν και κοπέλες από το Υπουργείο, από τη σχολή βασικά. Έρχονταν κάθε 15, την έβλεπα και μιλούσαμε. Περισσότερο όμως έκαναν εκείνες, ας πούμε, τις δικές τους παρατηρήσεις και εξηγήσεις. Που μας, επειδή μπήκε η Νικολέτα, αλλά δεν είμαστε εμείς προετοιμασμένοι σαν προσωπικό για την περίπτωση της. Σιγά σιγά πώς περνούσαν τα χρόνια από το δημοτικό, μετά πώς ήταν τα πράγματα όταν και εσύ ορίμαζες, ναι, και οι συμμαθητές σου. Από την πρώτη μέχρι την πέμπτη δημοτικού φοιτούσα στη σχολή τυφλών. Από την έκτη μέχρι την τρίτη ηλικίου φοιτούσα κανονικά σε σχολεία όπως φοιτούσαν τα άλλα παιδιά. Μετά ξαναπήγα σχολή τυφλό να κάνω τα μαθήματα της αρέσκειας μου. Τελείωσα και εκεί τηλεφωνική, αλλά τελείωσα και το πτυχίο μου στο τραγούδι. Και κατάλαβα ότι είχε πολύ μεράκι πάνω στη μουσική. Οπότε μου δινόταν η ευκαιρία για καμιά γιορτή ή οτιδήποτε, προσπαθούσα να τη βάλω να τραγουδά. Και στην τάξη, ας πούμε, προσπαθήσαμε. Εν τω μεταξύ, όταν προχωρούσε η χρονιά, μιλήσαμε με η μάμα της και την έφερνε έτσι σπίτι μου αφιλοκερτός εγώ, να της κάνω έτσι λίγο μάθημα και ξέρω. Το λοιπόν, θυμούμε μια ημέρα, μπήκαμε στο δεύτερο υπνοδωμάτιο μας και εκεί είχα πιάνο, που ήταν το πιάνο των παιδιών. Μόλις το είδα το πιάνο, αμέσως άρχισα να το χτυπά, να το χτυπά με πολύ χαρά και ξέρω. Κατάλαβα ότι, ας πούμε, η μουσική ήταν το μεράκι της. Φάνηκε από τότε. Φάνηκε από τότε, ναι, που ήταν κοντά μου. Θυμούμαι που είπα της μάμας της, εδώ είναι εδώ να το ξανακουβεντιάσουμε. Είπα της ότι αν ήρθε να την πάρει πίσω, βγήκαμε έτσι στο διάδρομο του σπιτιού και λέω της, την Νικολέτα πρέπει να την προωθήσετε στο τραγούδι. Μόνη στη ζωή στην άκρη, άλλη μια φορά έμειναν τα όνειρα μισά. Στέχνωσε
ξανά το δάκρυ μέσα στη ψυχή και έγινε αλμύρα στην πληγή. Θέλω να σου πω αντίο, όμως δεν μπορώ, μένω μες στο λάθος μου να ζω. Ό,τι μου ζητήσεις δίνω και να σου ζητώ, να έρχεσαι κι εγώ να ξαναζω. Σαν τα μόνο στα κρυφά, εκεί στα σκοτεινά, γεννιέμαι στα φιλιά. Σε αγγίζω μια φορά, εκεί στο πουθενά και χάνω. Με την Νικολέτα γνωριζόμαστε από το δημοτικό στη σχολή τυφλών. Θυμούμαι την πάντα ότι τραγουδούσε η Νικολέτα. Επίσης, όπως σας είπα, δεν έκαναμε πολύ παρέα στο δημοτικό, αλλά γνωριζόμαστε αρκετά καλά. Ώσπου συνδεθήκαμε πάρα πολλά πέρσι, μάλιστα, που έλαβαμε μέρος σε ένα θεατρικό της σχολής τυφλών που ανεβάζουμε κάθε Χριστούγεννα και κάθε καλοκαίρι. Και η αλήθεια, συνδεθήκαμε λόγω του ότι η Νικολέτα πάρα πολλά ευαισθητή και πολλά ταλαντούχα. Πάρα πολλά. Τι κάνετε μαζί του την περίοδο? Με την Νικολέτα είμαστε και στην ίδια παρέα πλέον, γιατί είμαστε μια παρέα από τη σχολή τυφλών, κάπου στα 10 άτομα με παρόμοιες ηλικίες. Και μεγαλώσαμε μαζί στη σχολή, έτσι γνωριζόμαστε ο ένας το πρόβλημα του άλλου, δεν παρέξει κανένας, ξέρω εγώ. Και με την Νικολέτα να πάμε και για καφέ, να πάμε και έξω, να μας τραγουδά, συνέχεια. Όπως σας είπα, έχει πολλά ταλέντα. Κάνει μας και γελούμε, επειδή αλλάζει τη φωνή της. Ναι. Μας δεν μας τα κάνουμε τούτα. Γέλασε μας. Είπα να το βγάλω εγώ προς τα έξω. Ναι. Τεκλά μου, αντιλαμβάνομαι ότι και εσύ έχεις κάτι παρόμοιο που έχει η Νικολέτα, έτσι, με την όρασή σου. Ναι, εγώ είμαι σε χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή, εγώ έβλεπω τόσο καλά όπως η Νικολέτα. Η Νικολέτα μπορεί να κινηθεί πιο άνετα από μένα. Ναι. Εγώ επειδή είμαι πιο μεγάλη, χρόνια με το χρόνο, η πάθηση μου, εμένα, αυξάνεται το πρόβλημα. Πώς προέκυψε η μουσική, ήταν κάτι έμφυτο, ήταν κάτι το οποίο ξαφνικά ήρθε στη ζωή σου, είχες κάποιο ερέθισμα? Από 12 χρονών άρχισα να τραγουδάω μόνη μου, γιατί από μικρή ήθελα να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο, να γίνω τραγουδίστρια. Από 12 χρονών άρχισα να τραγουδάω. Στα 13 μου γράφτηκα σε οδείο και πήγα σε φωνητική και πήρα το πτυχίο μου στο τραγούδι στα 19 μου. Ανθρώποι οι οποίοι ήταν κοντά σου σε αυτήν την απόφαση, ποιοι ήταν, ποιους θα χαρακτήριζες έτσι, ανθρώπους οι οποίοι σου στάθηκαν? Ήταν οι γονείς μου, πάντα και είναι.
η δασκάλη μου, η φίλη μου. Η Νικολέτα είναι ένα χαρισματικό κορίτσι. Γενικά σαν άνθρωπος, σαν καλλιτέχνης. Και η γνωριμία μας ήταν έτσι κάπως, αν θέλετε, με είχαν πάρει μία φίλη δημοσιογράφου, συνάδελφός σας, η Χριστιανά Ευουλή, και μου λέει, κύριε Μοσχοβάκη, σήμερα έχουμε, φιλοξενούμε στην εκπομπή μας ένα κοριτσάκι, το οποίο είναι σχεδόν τυφλό. Η Νικολέτα, από ό,τι ξέρετε, έχει βλέπει μόνο 10%. Και μου λένε, μέσα στις ερωτήσεις που της κάναμε, ας πούμε, με ποιον θα ήθελε να γνωρίσει ή να συνεργαστεί μουσικά, είχε να αναφέρει το όνομα μου και με παρακαλέσαν, αν είχα την καλοσύνη, απλά να παρακολουθήσω την εκπομπή. Να την ακούσω που θα τραγουδάει και αν μου αρέσει, τότε όντως έκατσα, είδα την εκπομπή, μου άρεσε καταπληκτικά η μικρή και βγήκα στον αέρα και είπα αυτά που έπρεπε να πω και είχα αποσχεθεί στην Νικολέτα ότι θα της έγραφα το πρώτο της κομμάτι. Και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μαζί με την Νικολέτα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι για παιδιά με ειδικές αγάπες. Εγώ έτσι τα αποκαλώ. Έχω αφαιρέσει τη λέξη ειδικές ικανότητες. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ικανότητες. Αλλά αυτά τα παιδιά αντλούν μια ξεχωριστή αγάπη από όλους μας. Και είχα τηλεφωνήσει στην φίλη μου, την στιχουργό, την Γιούλα Γεωργίου. Η Γιούλα Γεωργίου είναι μια από τις πιο καταξιωμένες στιχουργούς στην Ελλάδα. Είναι Κύπρια, η οποία ζει στην Ελλάδα. Τραγούδια της είναι το «Έτσι ξαφνικά» του Ρέμου, του «Για Θεσσαλονίκη», για «Θήνα» του Βαρδί. Έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες. Και της λέω, Γιούλα μου, σε παρακαλώ, θέλω να μου γράψεις ένα στίχο που να μιλά για την αισιοδοξία που βγαίνει μέσα από αυτά τα άτομα. Διότι αυτά τα άτομα κρίνουν μια τεράστια αισιοδοξία. Και μου λέει, μου απάντησε συγκεκριμένα η Γιούλα, θα το ξεχάσω, μου λέει, επειδή πρόκειται για φωτεινή περίπτωση, μου λέει, σε λίγες μέρες θα έχει στο στίχο. Και μου γράψει ένα καταπληκτικό στίχο που λέγεται «Κάτω από τον ίδιο ουρανό, όπου είμαστε όλοι μας, και εγώ και εσύ». Κάτω από τον ίδιο ουρανό είστε κι εσύ, είμαι κι εγώ. Το μπλε, το φως όλο δικό σου. Κάτω από τον ίδιο ουρανό το όνειρο ίδιο κι εγώ. Το βλέπω στο χαμόγελο σου. Πηγαίνω σε εκδηλώσεις όπου μου ζητηθεί. Ήδη έχω κλείσει μία στις 21 του Δεκέμβρη. Κάθε Σάββατο τραγουδάω σε εστιατόριο. Αυτές τις ημέρες έχω και το Χριστουγεννιάτικο Θέατρο της σχολής μας, σχολής Τυφλό. Πρόβες, γενικά πρόβες. Όνειρα για το μέλλον κάνεις? Όνειρα για το μέλλον είναι η καριέρα μου. Δηλαδή, τι θέλεις να κάνεις? Θέλω να φτάσω στην κορυφή με το τραγούδι. Βασικά να πραγματοποιήσω την καριέρα μου ακόμα πιο πάνω στο τραγούδι. Να γίνω... Πώς να το πω, να φτάσω μέχρι και τις αθηναϊκές πίστες. Ναι, το είναι το όνειρό σου. Ναι, από μικρή. Έχει κάποιους καλλιτέχνες που ξεχωρίζεις, που φαντάζεσαι τον εαυτό σου δίπλα τους? Θέλω πολύ, ονειρεύομαι πολύ να τραγουδήσω μαζί με τη Μελίνα Ασλανίδου.
Έτυχε να συναντήσει. Όχι, και θα το ήθελα πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή ως Αλφά τη γνωρίζουμε καλά, θα τη μεταφέρουμε το μήνυμα ότι υπάρχει ένα κορίτσι κάπου εκεί σε ένα χωριό που θέλει να σε συναντήσει. Όταν έρθει στην Κύπρο, να προσπαθήσουμε να σας φέρουμε σε επαφή. Ποια τραγούδια σου αρέσουν από τη Μελίνα Σλανίδου? Το Λάθος, το Δεν Έχω Διεύθυνση, το Τετάρτη Βράδυ. Βασικά όλα τη. Άρα είναι η αγαπημένη σου. Ναι, αρκετά. Εντάξει, τώρα η Νικολέτα θα είναι με το τραγούδι της. Όχι, ευχάριστα. Έθελε να πάει να τραγουδάσει κάποιον φίλο μου, γιατί η δουλειά που κάνει η Νικολέτα είναι κάποιος φίλος μου, είχε ένα εστιατόριο. Και είπαμε, δεν να πάει για μένα έτσι να ξεκυρωθεί η Μητσιά, να μην μείνει. Έπιανε ένα δίπλωμα και κρεμάτωπα στον τοίχο. Ναι, προσπάθει. Πώς νιώθεις που τη βλέπεις έτσι να το παλεύει με τη μουσική? Γιατί είσαι πάρα πολύ ωραία φωνή πάντως. Έχει, ναι, καλή φωνή της. Αν θα πεις δικό σου πρώτο να ηχομιζείς. Εγώ, αφού λάλλω σου το εγώ. Νιώθει ευχαριστώ. Σαν να ζητώκαμε μια νέα ζωή. Δεν μπορώ να το περέψω διαφορετικά. Παλιά η Νικολέτα ήταν σπίτι, κλεισμένη μέσα στο μάτι της, τραγούδα συνέχεια. Και κατάλαβες, αυτοδίδακτη στο πιάνο, αυτοδίδακτη στην κιθάρα. Που μόνη της. Δηλαδή δεν είχε κάτι άλλο να κάνει. Αγάπαν το τραγούδι, είναι η Μητσιά. Εντάξει, νομίζω ότι ευκάλλουμε τα πέρα τώρα. Καταλάβαμε ότι η Νικολέτα ήβραμε και το έναν καλό σημείο που την ικανοποιεί και μπορεί να προχωρήσει. Και μπορεί να προχωρήσει, ναι. Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ, γιατί κι εσύ με σπρώχνει στο γκρεμό, δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ, γιατί η μουσική ξεκίνησε, τραγούδα μέσα στο δωμάτιο της. Εγώ, λόγω της δουλειάς, ούτε καν της έδωσα τόση σημασία και λόγω των προβλημάτων, ας πούμε. Κλείνει του μέσα στο δωμάτιο τραγούδα. Λέω μια μέρα, τούτη τραγουδά, ωραία, πώς ας πούμε. Το υπολογίζω ότι θα τραγούδαν έτσι. Μετά ξεκίνησε, θέλει η ίδια να πάει σε οδεία, ξέρω εγώ, να σπουδάσει η μουσική της, ας πούμε. Είπαμε να βοηθήσουμε, αφού το έθελαν έτσι. Τελικά, από ό,τι είδαμε, ότι ήταν το τελικό η μουσική. Της αρέσει τόσο πολύ που το τραγούδι είναι πάνω απ' όλα. Στάσου για λίγο, κοίταξε με μια στιγμή. Θέλω κάτι να σου πω από καιρό. Στάσου για λίγο, ακούσε με καλά, μη με διώχνεις από την ζωή σου. Έχω κι εγώ δικαίωμα να ζω. Έχω δικαίωμα κι εγώ στην ευτυχία. Έχω κι εγώ δικαίωμα στο όνειρο. Έχω δικαίωμα σ' αυτή την κοινωνία. Έχω κι εγώ δικαίωμα στο όνειρο. Έχω δικαίωμα σ' αυτή την κοινωνία. Είναι ένα διπλό αίσθημα όταν γνωρίζεις τέτοια παιδιά. Το ένα το αίσθημα ότι είμαστε εμείς ήδη τυχεροί που δεν βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Αλλά το δεύτερο που γνωρίζουμε, που είναι και πιο σημαντικό, κερδίζουμε τόσα πολλά από αυτά τα παιδιά, διότι παρόλο που κουβαλούν μια αναπηρία πάνω τους, έχουν βρει τον τρόπο να είναι πολύ πιο ευτυχισμένοι από πάρα πολλούς σε εισαγωγικά κανονικούς ανθρώπους, μπορώ να το πω. Και είναι αυτό που
που θαυμάζεις και λες πώς μπορεί ένα άτομο το οποίο έχει κάτι, έχει ένα πρόβλημα, όντως που είναι σοβαρό, όταν έχεις μια αναπηρία είναι σοβαρό, και όμως και λες πώς κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να βλέπουμε τόσο αισιόδοξο φακό τη ζωή και εμείς που τα έχουμε συσσαγωγικά να είμαστε μίζεροι. Και μαθαίνεις πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά. Η αγάπη που παίρνεις από αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ περισσότερη. Ετοιμάζεται και κάτι τώρα καινούριο. Ναι. Από ό,τι έχουμε θα γράψω ένα, ετοιμάζω ένα κομμάτι το οποίο τους στίχους τους έχει γράψει ο Μιχάλης, ο φίλος μου, ο Χατζη Μιχαήλ, γνωστός σε όλους σας. Το θυμάμαι από μικρός που πήγαινε στα πανηγύρια και έλεγε ενσαρτιστά. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το γράψω για τρία τυφλά κορίτσια. Είναι δύο τυφλές κοπέλες, είναι φίλες της Νικολέτας και θα είναι και μαζί τους και η Νικολέτα. Και αν μου επιτρέψεις, έτσι θέλω να πω ένα μικρό στιχάκι από αυτά που μου έχει δώσει ο Μιχάλης, λέει. Αν η ζωή κρατά μας τα μάτια μας κλειστά, τα μάτια της ψυχής μας εν πάντα ανοιχτά. Η θέληση και η πίστη βουνά πετροχαλούν, ανοίουν άλλες στράτες και ο κόσμο προσκαλούν. Βλέπετε πόσο αισιόδοξο μήνυμα βγαίνει από αυτόν τον τραγούδι. Και χαίρομαι που θα κάνω αυτό το κομμάτι με αυτά τα τρία κορίτσια, θα τα γνωρίσω από κοντά. Μπορώ να πω ότι η αναπηρία δεν μπορεί να εμποδίσει σε κανέναν τομέα, ακόμα και στη μουσική, ακόμα και στην καθημερινότητα. Εγώ την αναπηρία τη βλέπω σαν να μην υπάρχει στη ζωή μου. Ζω φυσιολογικά, κάνω τη ζωή μου φυσιολογικά όπως όλος ο κόσμος, χωρίς καν να δείξω κάτι ότι έχω κάποια αναπηρία, όχι γιατί ντρέπομαι, δεν είναι αυτό, απλά να μην με πλησιάζει ο κόσμος είτε με ίχτο ή για να με λυπηθεί. Θέλω να μου πεις λίγο τα χρόνια τα οποία ακολούθησαν το σχολείο, με ποια όνειρα βγήκες πλέον στη ζωή ως ενήλικας, θέματα τα οποία, ξέρεις, όταν είσαι παιδί δεν τα βλέπεις με το φακό του ενήλικα, τα διαχειρίζεσαι μετά, σε σχέση και με την κοινωνία που ζούμε. Μετά, εντάξει, ήρθε η ώρα που πλέον ενηλικιώθηκα. Εγώ, εντάξει, δεν μου πέρασε από το νου ότι κάποια πράγματα δεν μπορούσα να τα κάνω. Παραδείγματος χάρη στο να οδηγήσω. Μετά, μόλις έκλεισα τα 19 μου και τους είπα, θέλω να μάθω αυτοκίνητο. Εκεί μου είπε και ο γιατρός, δεν μπορείς να μάθεις. Λόγω επειδή έχεις κάποιο πρόβλημα όλας. Εκεί εντάξει, μου στήχησαν αρκετά. Κάποιες φορές όμως που κάποτε, όταν δεν έχω κάποιο μεταφορικό, με επηρεάζει πολύ αυτό και μου στοιχίζει. Είναι το μόνο που μου στοιχίζει στη ζωή. Γιατί, εντάξει, όλα μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά μόνο αυτό, αλλά και πάλι, δεν το αφήνω να με βάζει από κάτω. Το αντιμετωπίζω ψύχρεμα. Σκέφτομαι, ας πούμε, μη χειρότερα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν, πώς να το πω, μετρούν τα λεπτά να ζήσουν, δυστυχώς. Αυτό που έχω κοντά σε αυτούς δεν είναι τίποτα. Δες μου ότι να θέλεις να οδηγούσες, ναι. Πάρα πολύ. Τι έγινε που σε κάνει να νιώθεις το συναισθήμα της οδήγησης, να το θέλεις να νιώσεις? Βασικά είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ να έχω το δικό μου αυτοκίνητο. Εντάξει, να εξυπηρετώ τον εαυτό μου μόνη μου. Είναι το αίσθημα της ελευθερίας, έτσι. Ναι. Και ακριβώς, ας πούμε, ή είσαι στον δρόμο να βάζεις τη μουσική σου. Για να τα βάλουμε και εμείς λίγο. Γενικά, εντάξει, είπες μου ότι αρέσκει σου η Ασλανίδου πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Είναι η αγαπημένη μου. Ναι. Τι άλλα έτσι μουσικά ακούσματα έχεις? Νίκο Οικονομόπουλο. Ναι.
Αναβίση, Μπεκιζίνα, Νατάσα Θεοδωρίδου. Έχει κανέναν τραγουδιστή που είδες έτσι που κοντά, που τον εγνώρισες? Που τον εγνώρισα, που κοντά... το Σαρμπέλ γνώρισα από κοντά όταν ήμουν 16 χρονών στη σχολή τυφλών. Α, είσαι έρθει για μέ. Ναι. Α, μάλιστα. Γνώρισα από κοντά τον Δάκη σε μια συναυλία. Ναι. Που κάναμε με την Μαρίνα Χαραλάμπους. Το θέμα της προσβασιμότητας, λαμβάνομαι ότι είναι ένα θέμα το οποίο σε ενοχλεί και ευρύτερα σε σχέση και με άλλους ανθρώπους, γιατί κακά τα ψέματα είμαστε πίσω ως κοινωνία. Δυστυχώς και κάποια συμπεριφορά τους δεν περιγράφεται. Να αναφέρω κάποια περιστατικά σε συνεργασίες. Όταν ερχόμουν εγώ από το Δασάκι μέχρι τη Λάρνακα, έστω και με το λεωφορείο, κατέβαινα σε ένα σημείο που μπορούσα να με πάρει κάποιος. Μου έλεγαν να πάω στο κέντρο της πόλης για να βουλευτούν ήδη, για να έρθουν να με πάρουν. Και όχι μόνο, πάρκαραν το αυτοκίνητο τους απέναντι και εγώ αναγκαζόμουν να διασταυρώσω. Αλλά η φοβία μου ποια ήταν, να μην με χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο. Σωστή. Ή κάποια άλλα πράγματα που θέλω να πω είναι ότι μια φορά που πήγα πρόβα, εκτός από την προσβασιμότητα, πριν λίγο καιρό που έγινε, ρώτησα κάτι που υπήρχε πάνω στο τραπέζι που δεν το διακρίνα. Γιατί ναι, μπορεί να περπατώ μόνη μου, να κινούμαι μόνη μου, ξέρω εγώ, αλλά το θέμα δεν σημαίνει ότι βλέπω και πλήρης. Κάποιες λεπτομέρειες δεν μπορώ να τις δω. Ρώτησα, με χιουμοριστικό ύφος μου απάντησε ο μαέστρος και του λέω συγγνώμη, κάποια πράγματα δεν τα μπορούμε να τα διακρίνουμε. Συγγνώμη ρε παιδιά, τους λέω, δεν βλέπουμε και πολύ καλά. Και υπεύθυνη, μου απάντησε απλά δικαιολογίες που ήξερε και για το πρόβλημα μου και το τι πέρασα και όλα. Αυτό μου στήχησε και με ενοχλήσε πάρα πολύ. Ως πριν λίγο καιρό συνέχεια το σκεφτόμουν και με βάζει από κάτω. Εγώ τι ας πούμε περιπέζω τον κόσμο ότι έχω πρόβλημα απλά για να με λυπούνται και να μου κάνουν ευκολίες. Είναι έτσι. Λέω τα πράγματα όσο έχουν και όπως είναι. Αλλά όπως αντί μου υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες στην Κύπρο. Στην Κύπρο νιώθω πολλά σκλαβωμένη. Γιατί το λες? Επειδή έστω και το πιο απλό, το ότι πάει σε μια καφετέρια και μπορεί να κρατάς τη φίλη σου, να γυρίσουν να σε δουν. Έστω και ας πούμε πας στο πεζοδρόμιο. Εντάξει, θέλω να λύσουμε τώρα το θέμα. Όχι, αλλά να πεις, ξέρεις... γιατί αναδεικνύουμε και εμείς τα θέματα μέσα από την εκπομπή και δεν έχω κανένα πρόβλημα να μου τα πεις. Τέλεια. Ού, έχω σπουσί. Ναι. οι διαβάσεις, δηλαδή σκεφτούνται έναν περίπου να το κάνουν σαν διακοσμητικό, αλλά δεν το κάνουν σωστά τα πράγματα για να διευκολυθούμε εμείς. Είναι προσβάσιμα εμείς. Καθόλου, δηλαδή είδαμε στη γειτονιά μου εγώ, στα Λατσιά, που είναι μια περιοχή πολλά κύρια περιοχή τέλος πάντων. Ανεπτυγμένη θα λέγαμε. Ναι, μπράβο. Δεν μπορώ να κινηθώ με τον μπαστούνι μου. Λόγω του ότι οι διαβάσεις δεν έχουν πάνω ηχητικό σήμα, λόγω του ότι έκαμα με μια κοπέλα της σχολής τυφλών διακίνηση που είναι η δουλειά της. Και είδαμε το ότι οι διαδρόμοι των τυφλών που έχουν και το σήμα με τις λωρίδες καταλήγουν μέσα στη μέση του δρόμου. Έτσι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για μένα και για τα άτομα που χρησιμοποιούμε μπαστούνι ή απλά έχουμε κάποιο θέμα με την όραση.
Τούτα ούλα συζητάτε τα και μεταξύ σας στην παρέα, που τα θέματα συζήτησης σας. Πάρα πολλά. Έχουμε και ομάδα στα Messenger, στο Viber. Ναι. Συζητούμε ό,τι μας απασχολεί, ότι μοιράζει ο ένας του άλλου τους τρόπους που βρίσκει. Γιατί εμείς έχουμε και τους δικούς μας τρόπους επιβίωσης. Ναι. Γιατί κάποιος πρέπει να του πω ότι εγώ μιλήσω μόνη μου, να πει αλήθεια τώρα, γίνεται, πώς δίνεσαι, πώς έτσι, πώς άλλος, πώς μαϊρεύκεις, πώς... Ενώ εσύ στους δικούς σου τρόπους. Μαθαίνω. Η κοινωνία πιστεύεις ότι αποδέχεται αυτούς τους ανθρώπους 100%? Που έχουν ιδιαιτερότητες. Εντάξει, άλλοι το αποδέχονται, άλλοι όχι. Εξαρτάται. Δεν είναι όλος ο κόσμος το ίδιο. Ορισμένοι ναι, ορισμένοι... Εντάξει, μου έκαμε πρώτα πολλά παραπονά. Τώρα νομίζω ότι είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση. Πρώτα μου έλεγε στον κάθε τόπο που πήγαινε τι της έλεγαν για τα μάτια της, ξέρω εγώ, ας πούμε. Δεν την αποδεχόνταν όπως έπρεπε. Της έλεγα δεν πειράζει, άφησε το πράγμα. Δεν το βλέπεις έτσι, εσύ προχώρησε μπροστά, δεν το βλέπεις το πράγμα έτσι. Μου έλεγε γιατί ας πούμε δεν με βλέπουν όπως τα άλλα μωρά, ξέρω εγώ. Της είπα εγώ είναι λαθασμένο πώς το βλέπω. Τώρα όμως νομίζω ότι το ξεπέρασε κάπως, δεν είναι τόσο όπως ήταν πρώτα που ήταν μωρό. Είναι πιο καλά τώρα. Επηρέαζε την παλιά αρκετά. Ναι, πολλά, πολλά. Έρχεται το σπίτι, είναι έκλαιν, μπορεί να ήταν αγχωμένη, ούτε να φάει, ούτε να πει πρώτα. Αλλά τώρα νομίζω, επειδή ορίμασε, τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Έχει και ο ανθρώπος από ακόμα, δεν το καταλάβουσε. Γιατί, αν δεν το ζήσεις, δεν καταλάβεις πράγματα. Εντάξει, εγώ κάποιον μέσα στον δρόμο που έχει πρόβλημα, επειδή το ζω, νιώθω το. Σε κάποιον άλλον όμως, που το ζει, δεν το νιώθει, μακάρι να μην το ζει, αλλά τουλάχιστον να καταλάβουν ότι είναι και δύο πλάσματα του Θεού. Λίγο πολύ θέλω να ξέρει κι όλος ο κόσμος ότι είμαστε όλοι υποψήφοι για οτιδήποτε συμβαίνει στους ανθρώπους. Δηλαδή, μπορεί ξαφνικά κάποιος από εμάς να μείνει παράλληλος, να τυφλωθεί, να του συμβεί κάτι, να αρρωστήσει και να φύγει από αυτή τη ζωή. Καθημερινό ζούμε φυγή ανθρώπων, δικών μας ανθρώπων, νέων παιδιών και γενικά είμαστε, όπως έχω πει, είμαστε όλοι υποψήφοι. Ποτέ δεν ξέρει κανείς πότε θα σου χτυπήσει την πόρτα σου αυτό το πράγμα. Και δεν πρέπει να βλέπουμε αυτά τα άτομα όταν τυχαίνει να έχουμε κάποιο, όταν συμβεί στη δική μας τη σφαίρα, την οικογενειακή μας σφαίρα, αλλά πρέπει πάντα να είμαστε, να δείχνουμε ευαισθησία σε αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, γενικά, διότι, να ξέρετε ότι ο σεβασμός στους ανθρώπους αυτούς, όπως και ο σεβασμός στην τρίτη ηλικία, είναι αυτό που καθορίζει το πνευματικό επίπεδο μιας χώρας. Συνεχίζεις και πας στη σχολή τυφλό, έτσι, ναι. Να τηρείς επαφή. Τι κάνεις τζόμε? Στη σχολή τυφλό κάνω τα μαθήματα της αρέσκειας μου, δηλαδή κάνω καλοθοπλεκτική, κιθάρα, χειροτεχνία, μακραμέ, χορό. Και εκεί στη σχολή τυφλό οι καθηγητές με καταλαβαίνουν απόλυτα, είναι πάντα δίπλα μου και όχι μόνο, είναι και οι φίλες μου από τη σχολή τυφλό και έχω και στη Λάρνακα και εδώ στις περιοχές μου. Πώς είναι η ζωή έτσι εδώ στο Δασάκι της Άχνα? Στο Δασάκι, εντάξει, όταν έχω ελεύθερο χρόνο μπορεί να μελετήσω κάποιον τραγούδι, πας στην κιθάρα, πας στο πιάνο ή να τραγουδήσω. Μπορεί να πάω εδώ στις φίλες μου εδώ δίπλα, στη γειτονιά. Με τις φίλες σου τι συζητάτε, ποια είναι τα θέματα έτσι που σας απασχολούν? Με τις φίλες μου συζητάμε διάφορα θέματα.
ή αν έχω κάποιο πρόβλημα, είναι πάντα διπλά μου για να με στηρίξουν σε όλα. Κάνουμε πάρα πολλά αστεία. Οι φίλες μου είναι από τη Λευκωσία ή παραπάνω. Έχω δύο από τη Λάρνακα και τρεις εδώ από τις περιοχές μας. Λίγοι και καλοί που λέμε. Ναι, και είναι και ξεχωριστοί. Τι είναι η φιλία για σένα? Η φιλία για μένα είναι πολύ σημαντικό δώρο της ζωής. Και όντως το έχω, γιατί ξεχώρισα πλέον και ένιωσα ποιοι είναι οι πραγματικοί μου φίλοι και ποιοι όχι. Πολλά σημαντικό το που λες. Ναι. Εσύ πώς το κατάλαβες το πράγμα, το ποιοι είναι οι πραγματικοί φίλοι και ποιοι όχι? Οι πραγματικοί μου φίλοι, αρχίσω από τα ευχαριστά, οι πραγματικοί μου φίλοι είναι πάντα δίπλα μου, όχι μόνο, ειδικά από τη Λευκωσία, μου λένε συνεχώς να βρεθούμε και είναι και πρόθυμοι, ας πούμε, στο να είναι δίπλα μου, να με φιλοξενήσουν. Μου έχουν μείνει ακόμα μνήμες από τα παγιά που μπαίνα και έβγαινα από το χειρουργείο. Έκανα του κόσμου το κλάμα πάντως, στο να βγω μέσα από ένα χειρουργείο. Λέω και εγώ πότε θα τελειώσει, Θεέ μου. Κουράστηκα πάρα πολύ όσον αφορά με το ιατρικό τομέα, κουράστηκα να μπαίνω βγαίνω συνέχεια μέσα σε νοσοκομείο. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, σταμάτησα και πλέον ζω τη ζωή μου σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Γιατί... Η Νικολέτα, παρόλες τις δυσκολίες που πέρασε και περνά στην ζωή της, δεν χάνει την πίστη της στον Θεό. Μάλιστα, πολλές είναι οι περιπτώσεις που στρέφει το κεφάλι προς τα πάνω και ελπίζει σε ένα θαύμα. Στην Εκκλησία είμαι χριστιανή Ορθόδοξη, πιστεύω πάρα πολύ, εννοείται, στον Χριστό και σε όλους τους Αγίους και ακόμη πιστεύω και στα θαύματα. Πιστεύω ότι κάποια μέρα θα ξυπνήσω και θα είναι διαφορετική η ζωή. Και θέλω να πω όσον αφορά σε αυτό, οι φίλες μου που τη Λευκωσία έχουν το ίδιο πρόβλημα μαζί μου, μειωμένη όραση, και θέλω να το πω ότι πιστεύω και για μένα και για όλον τον κόσμο και φυσικά για τις φίλες μου ότι κάποια μέρα θα ξυπνήσουμε και θα είναι διαφορετική η ζωή μας. Να είμαστε πάντα θετικοί όλοι. Είναι όμορφο το που λες. Άρα είσαι άτομο το οποίο έχεις πίστη. Έχω αρκετή, πάρα πολύ μπορώ να πω. Ξέρεις, λέω σου το γιατί άτομα τα οποία δοκιμάζονται στη ζωή πάρα πολλές φορές χάνουν την πίστη τους. Έχει άτομα τα οποία μπορεί να πούν εντάξει, γιατί εμέναν ή γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Εσύ γιατί δεν το γάμνεις το πράγμα? Εντάξει, έχει φορές που μου έτυχε και αυτό, αλλά όμως ενδυνάμωσα από κάποια πράγματα που έχω ακούσει ακόμα μέχρι και πριν δύο εβδομάδες. Με ένα θαύμα ενός κοριτσιού που την Άντρια αν την γνωρίζετε, που είναι και φωνάρα, εξαιρετικό κορίτσι, μπορώ να το πω, είμαι θαυμάστρια της. Ότι χάνονταν η ακοή της ουσιαστικά και μετά βελτιώθηκε με τα ακουστικά. Μετά όμως κάτι έγινε και την έχασε εντελώς. Μετά έγινε ένα θαύμα που έναν Άγιο και μόνο που το διάβασα αυτό χάρηκα πάρα πολύ. Με το κορίτσι αυτό, το διάβαζα και πραγματικά δάκρυσα από τη χαρά μου και έβαλα και το σταυρό μου και αυτό μου έδωσε πραγματικά μεγάλη δύναμη και ενθουσιασμό. Και όχι μόνο, ενθουσιάστηκα που, δόξα τω Θεώ, σταμάτησαν οι ταλαιπωρίες σε ένα μικρό κορίτσι. Και άρα θεωρείς ότι αυτό μπορεί να γίνει και μαζί σου?
εντάξει και να μην γίνει, εγώ πάλι θα είμαι ευχαριστημένη. Φτάνει που το κορίτσι δεν ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ όσο εμένα. Χαίρομαι γι' αυτό. Όμως όλα τέλειωσα, τους εύχομαι όμως τα καλύτερα. Η οικογένεια της Νικολέτας, καταρχήν, χαίρει εκτίμησης. Βέβαια, με τη φορμή την Νικολέτα, είναι γνωστή η οικογένεια. Πολλές φορές χρειάστηκε να βοηθήσουν οι χωριανοί. Και γενικά όμως εκτιμάται, γιατί πράγματι μιλούμε για μια σοβαρή οικογένεια η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες υπεύθυνα και νομίζω υπάρχει και αυτή η εκτίμηση που σας λέω πηγάζει και από την αγάπη ειδικά της Νικολέτας προς την Εκκλησία. Ναι, το έχουμε καταλάβει και εμείς αυτόν συνομιλώντας μαζί της ότι δεν χάνει την πίστη της και θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το θέμα, το οποίο είμαι σίγουρος πολλοί οι πιστοί σας το έχουν θέσει. Mm. Άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές μπορεί να τύχει κάτι στη ζωή τους, θα απευθυνθούν πάνω και θα ρωτήσουν αυτόν το γιατί. Mm-hmm. Μπορείτε να μας το απαντήσετε εσείς. Χαίρομαι που η Νικολέτα ποτέ δεν έθεσε το θέμα γιατί. Μπορεί σε προσωπικές της στιγμές, μπορεί να το έθεσε, αλλά ενώπιον μου, επειδή έχω μια έτσι επικοινωνία και προσωπική, από μικρή από το δημοτικό, στο γυμνάσιο και μετά, εκτίμησα τον άνθρωπο που πιστεύει, δέχεται και προχωρά και συμμετέχει, εξοπλίζει το ταλέντο της μουσικής της και το προσφέρει απλόχερα όπου ζητηθεί. Ναι. Πολλές φορές και ως Εκκλησία ζητήσαμε και συμμετείχε σε εκδηλώσεις που κάνουμε. Ποτέ δεν ζήτησε να την προσέξουμε γιατί έχει εκείνη αυτή τη δυσκολία. Πολεμά την ασθένειά της με αξιοπρέπεια και έχει μια έτσι προσωπικότητα. Θα έλεγα είναι ισορροπημένος άνθρωπος, προσγειωμένος. Βλέπει μπροστά και προχωρά. Λοιπόν, επειδή πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, ναι. Τι είναι για σένα τούτη περίοδος? Τα Χριστούγεννα για μένα είναι γιορτή αγάπης. Τι είναι για σένα τούτη λέξη? Ότι φεύγοντας με τον παλιό χρόνο, διαγράφουμε όσα μας επλήγωσαν αυτή τη χρονιά και κρατάμε τις καλές στιγμές και αυτά που είναι σημαντικά για μας. Ας σου ζητούσα να μου κάνεις έναν απολογισμό της χρονιάς που φεύγει. Τι είναι τα παραπάνω, τα θετικά ή τα αρνητικά? Στα θετικά είναι ότι εντάξει, προχώρησα και με τη δουλειά μου. Στα αρνητικά θέλω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη σε αυτούς που πλήγωσα στο παρελθόν. Τους χρωστώ μια μεγάλη συγγνώμη. Θέλω να ζητήσω μεγάλη συγγνώμη στους γονιούς μου. Απλά να τους πω και έναν ευχαριστώ που είναι πάντα δίπλα μου. Έστω για να τους πληγώσα για κάποιες συνθήκες που περνούσα στη ζωή μου. Καλά, γιατί να πρέπει να απολογηθείς τους γονείς σου? Γιατί αρκετές φορές τους πληγώσα όταν ήρθα σε φάσεις απελπισίας, είτε με τα μάτια μου, είτε με κάποια δικά μου προβλήματα που συναντούσα. Είτε ήταν σχέση, είτε ήταν θέμα μουσικής. Ο πατέρας μου είναι πάρα πολύ εξαιρετικός άνθρωπος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι πάντα δίπλα μου. Εντάξει, ό,τι του ζητήσω και ως ενήλικας και ως παιδί του δεν μου αρνιέται ποτέ. Είναι πάντα δίπλα μου.
μόνο που με αυτό το πρόβλημα που κατάντησα, εντάξει, μπορώ να το πω, είναι ο μόνος που θα με πάρει και θα με φέρει. Η μητέρα μου και αυτή είναι εξαιρετική κοπέλα και αυτή είναι πάντα δίπλα μου. Θέλω να πω ότι για οι δύο μου γονείς, όταν κάτι δεν πάει καλά, το αντιλαμβάνονται, γιατί όσους πήγα να μπλέξω γενικά, είτε σε συνεργασίες, ξέρω εγώ, πραγματικά το καταλαβαίνουν από την πρώτη στιγμή τι θα τους βγάλει ο άλλος. Και τούτο είναι πάρα πολύ θετικό. Εντάξει, εγώ με την καλή μου την ψυχή μπορεί να μην το καταλάβω γρήγορα, αλλά θα το καταλάβω αργά δυστυχώς. Και μου δίνουν τις πάρα πολλά μεγάλες και σωστές συμβουλές. Οι πιο σημαντικοί ήρωες στις περιπτώσεις αυτές είναι οι μητέρες. Και οι πατέρες φυσικά, αλλά πιστεύω ότι η διαφορά του πατέρα από τη μητέρα είναι μεγάλη. Αυτές που πραγματικά στέκουν δίπλα στα παιδιά είναι οι μανάδες. Η μάνα είναι το πιο ιερό πράγμα στον πλανήτη. Έχω πει πολλές φορές ότι ο Θεός το πιο δίκαιο πράγμα που έχει κάνει έχει δώσει σε όλους τους ανθρώπους από μία μάνα. Δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερο δώρο κάποιος να έχει μάνα. Και βλέπω πάρα πολλές μητέρες που έχουν θυσιάσει όλη τους τη ζωή για τα παιδιά τους. Διότι η Νικολέτα, το πρόβλημα της Νικολέτας δεν είναι τόσο σοβαρό. Είναι μια μορφή αναπηρίας. Έχει απώλεια σίγουρα το 90% από την όρασή της, αλλά υπάρχουν άπειρα παιδιά τα οποία είναι σε καροτσάκια, είναι άπειρα, πρέπει κάποιος να τα φροντίσει. Η Νικολέτα είναι ένα άτομο το οποίο αυτοσυντηρείται, περπατάει, διαβάζει, μπορεί να βάζει κοντά το τηλέφωνο στα μάτια της για να διαβάσει. Σε σύγκριση με άλλα παιδιά με ιδιαιτερότητες και προβλήματα, η Νικολέτα είναι ένα άτομο κανονικό σαν εμάς, απλώς δυσκολεύεται να διαβάσει. Θα τολμήσω να ρωτήσω αν κάνεις σκέψεις για το θέμα του να φτιάξεις και εσύ τη ζωή σου. Στο να κάνω μια οικογένεια το σκέφτομαι, αλλά εντάξει. Αυτός ο τομέας τον έβαλα λίγο πίσω, γιατί απογοητεύτηκα πάρα πολύ από αυτόν τον τομέα, που εντάξει, λέω ό,τι και να είναι θα έρθει. Δεν το πιέζω. Ως μητέρα της, τι όνειρα κάνεις για την Νικολέτα για το μέλλον? Δεν ξέρω, αυτό για το μέλλον δεν ξέρω, εντάξει, να το αφήσουμε στο Θεό αυτό. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Από ό,τι την βλέπω όμως τώρα με τη μουσική της, ότι θα είναι πιο καλά. Θα προχωρήσει πολλά με τη μουσική, αλλά τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Όπως ο κάθε γονιός, να κάνει οικογένεια. Το έργο που θέλω να στείλω στην κοινωνία να θυμούνται όλοι, όλος ο κόσμος ανεξαίρετος, ότι είμαστε όλοι υποψήφοι να μας συμβεί κάτι από αυτό που δεν θα θέλαμε ποτέ να μας συμβεί. Και όπως προσέχουμε εμείς και φοβόμαστε να μας συμβεί, τουλάχιστον όταν συναντούμε άτομα με αναπηρίες, να βάζουμε τη δική μας θέση στη δική τους θέση και να σκεφτόμαστε πάρα πολύ καλά πώς να συμπεριφερόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Αξίζουν τα μέγιστα, αξίζουν την αγάπη μας, αξίζουν τη φροντίδα μας και τον σεβασμό μας. Εγώ θέλω να πω ότι εκείνοι που παίρνουν τις αποφάσεις και εκείνοι που υποτίθεται διοικούν, θέλω να σκεφτούν λίγο πιο απλά και να συνειδητοποιήσουν το ότι υπάρχουν και αναπηρίες που φαίνονται. Το ότι το θέμα της όρασης, κανένας δεν μπορεί να το σκεφτεί. Ενώ πολλά μεγάλη αναπηρία, γιατί άμα έχεις θέμα με την όρασή σου, έχεις θέμα με την κινητικότητα σου. Έχεις θέμα με την κοινωνικότητα σου.
και πρέπει να ψάχνουν να βρίσκουν σωστούς τρόπους για την προσβασιμότητα όλων των αναπηρών. Όχι απλά να κάνουν κάτι, ενώ να το κάνουν λάθος. Να βοηθούν τους ανθρώπους μόνο, τίποτα άλλο. Εύχομαι εδώ να είναι όλοι τους καλά, να έχουν τα προβλήματα που είχαμε εμείς. Όλες οι μητέρες που έχουν αυτό το πρόβλημα να έχουν πολύ αντοχή με τα μωρά τους και να είναι πάντα δυνατές. Πάντα. Γιατί δίχως να έχεις τη δύναμη, δεν μπορείς να το πράγμα να το περάσεις, ας πούμε, έτσι. Τρέχεις μεγάλη δύναμη. Και είναι ότι όταν σε βοηθά και ο Θεός, είναι κάπου πιο καλά τα πράγματα ακόμα. Τα Χριστούγεννα, όπως λέγει ο Αντροπάρο, είδαμε ότι έρχεται το φως, το αληθινό, που διώχνει το σκοτάδι, βέβαια τότε της ειδωλατρίας, αλλά είναι το φως που ανοίγει τον νέο άνθρωπο, την καρδία του και μπορεί να βλέπει πιο πέρα ή καλύτερα ακόμα και από κάποιον που έχει τα μάτια του υγιή. Και αυτόν, με αφορμή την Νικολέτα και όλους τους συμπάσχοντες, έχουν αυτή τη δυνατότητα να βλέπουν πέρα από τα σωματικά μάτια και την ουσία της ζωής και την παρουσία του Θεού στη ζωή τους και το νόημα της προσπάθειας, της συνέχισης. Της διαδύναμη και της Νικολέτας και εμάς. Και ελπίζω ότι όποιος βαστά το Θεό ότι έχανε. Τούτο λέγω να πω. Και οι γονείς μου βασανιούνται συνεχώς. Ήταν πολύ δύσκολο. Οπότε πιάσουν την πακύρα, φεύγει η μαζιάρκα τους, αγώνα μεγάλο. Αλλά τι να κάνεις, για το παιδί σου που μάχεσαι, δεν είναι για τίποτε άλλο. Ναι. Έχουν μεγάλη αξιοπρέπεια πάντως, γιατί δεν μας αναφέραν τίποτε για το κομμάτι το οικονομικό, σαν να και επαιτούν κάτι κλπ. Τούτο δείχνει μεγάλη αξιοπρέπεια στους ανθρώπους. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το πω το άλλο, μετά που να κλείσουμε. Ευχαριστώ να μου πεις ό,τι θέλεις. Μετά. Και να μείνει μεταξύ μας. Ναι. Πολλά πράγματα δεν τα λαλούμε. Όχι, όχι, όχι. Την πίστη σου, πώς και εντυχανείς, την πίστη σου. Αν δεν εβάσουν τον Θεό, τίποτε θα έκαναμε. Γιατί η δύναμη είναι εκείνη, δεν είναι η δύναμη η δική μας. Η δική μας είναι δύναμη. Είναι, για τους πιο πολλούς, είναι το μίσος. Νομίζουν ότι κάποιοι είμαστε, ενώ νομίζω είναι ένα μηδέν που είμαστε και θωρείς την δύναμη του Κυρίου, τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Γιατί είχαμε τόσα πολλά. Σαν το σταυρό, τραβούμε. Σταυρός, μεγάλο σταυρός, μεγάλο σταυρός. Δόξα το Θεό να μας. Νομίζω ότι είναι να ξεπεραστούσε όλα. Όσο και να μας πληγώνει κάποιες φορές που νιώθουμε μόνοι ή θέλουμε κάποια συντροφιά, αλλά η καλύτερη συντροφιά για μένα είναι οι φίλοι μου, οι γονείς μου, η μουσική μου και ο εαυτός μου. Κυρίες και κύριοι, άνθρωποι όπως η Νικολέτα δεν επιζητούν από εμάς ούτε τον νύκτο ούτε την λύπηση, αλλά την αγάπη, τον σεβασμό και την αποδοχή, όπως αξίζει άλλωστε στον κάθε άνθρωπο. Καλή σας νύχτα.